Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε να καλωσορίσουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Μαρδά, πολιτικό αναλυτή, να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά για την ονομαστική του εορτή. Χρόνια σας πολλά, κύριε Μαρδά. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Επίσης. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα από τις ευχές στα δυσάρεστα, γιατί νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο μας απασχόλησε αρκετά η άγρια επίθεση με ξύλο, μπουνιές, κλωτσιές και ό,τι μέσο υπήρχε διαθέσιμο προς τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μπουτάρη, ο οποίος έδωσε, να θυμίσουμε, το παρόν στην εκδήλωση μνήμης για την επέτειο της γενοκτονίας του ελληνισμού των Ποντίων, κύριε Μαρδά. Ακούστηκαν πολλά σχόλια. Βεβαίως υπήρξε σαφής καταδίκη από όλα τα κόμματα, από την αντιπολίτευση. Βεβαίως ακούγαμε και τις άλλες φωνές, οι οποίες προσπάθησαν έτσι να δικαιολογήσουν αυτή την κίνηση, διότι στο παρελθόν είχε κάνει κάποιες δηλώσεις ο κύριος Μπουτάρης, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως προκλητικές. Θα ήθελα να μας πείτε την άποψή σας. Όσο λεκτικός τραμπούκος και αν είναι ο κύριος Μπουτάρης, ουδής έχει δικαίωμα να απλώνει χέρι πάνω του. Αυτή η ενέργεια είναι χυδαία, απαράδεκτα βίαιη και καταδικαστέα. Οι νεαροί πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, αυστηρότατα, παραδειγματικά. Γιατί είναι απαράδεκτο σε μια εποχή πολυφωνίας να υπάρχει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Ό,τι και να λέει ο άλλος. Και ο άλλος, βέβαια, ο κύριος Δήμαρχος, έχει πολλές φορές προκαλέσει το εθνικό αίσθημα με έναν τρόπο αυθάδη, μάγικο και ανιστόρητο. Ναι. Να θυμίσω κάποιες δηλώσεις του. Είπε, εμένα λέει, δεν με ενδιαφέρει, δεν είναι αυτή η φράση του, είναι μια πιο φαρία, πιο δύσοσμη λέξη. Εάν ο Κεμάλ... Το είχε πει στα αγγλικά, οπότε δεν ακούγεται και τόσο βαρύ. Ναι, αν ο Κεμάλ Ατατούρκ λέει έσφαξε Έλληνες, το θέμα είναι να δούμε τον τουρισμό. Βεβαίως να δούμε τον τουρισμό και βεβαίως δεν πρέπει να μένουμε στο παλιό μίσος και στις παλιές αντιπαραθέσεις. Γιατί για να είμαστε δίκαιοι, έχουμε κάνει και εμείς τα λάθη μας στη Μικρά Ασία ως ελληνικό στρατός. Μια άλλη δήλωση που έκανε και προκάλεσε επίσης το ελληνικό αίσθημα είναι ότι όσοι υποστηρίζουν ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική, είναι χαζοί και αμόρφωτοι. Κατά το ίμιση έχει δίκιο. Η Μακεδονία, η αρχαία ελληνική πολιτιστική κληρονομιά είναι ελληνική, αλλά γεωγραφικά η Μακεδονία έχει μοιραστεί σε τρεις χώρες, ακριβώς, τρία μέρη. Μια πρόσφατη επίσης προκλητική και ανοήτως δήλωση για μια χώρα η οποία διαπραγματεύεται, ανοήτως ας πούμε υποθήσα, είναι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να αλλάξουμε το όνομα του αεροδρομίου στη Θεσσαλονίκη και από Μακεδονία να το λέμε Νίκος Γκάλης. Δηλαδή είμαστε σε μια διαπραγμάτευση με την άλλη χώρα, με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Σπέβδεις εσύ ως δήμαρχος να πεις ότι πρέπει πρώτα εμείς να κάνουμε πίσω και να αλλάξουμε το όνομα αυτό? Αυτά όμως, όπως είπα και προηγουμένως, δεν δικαιολογούν καμία βία. Η βία, οπωθενδήποτε και αν προέρχεται, πρέπει να είναι καταδικαστία. Πολύ σωστά ο κύριος Πρωθυπουργός στο tweet του στυλίτευσε αυτή την επίθεση των τραμπούκων εναντίον του κυρίου Δημάρχου. Βέβαια, ο κύριος Πρωθυπουργός σε προηγούμενες αντίστοιχες βίαιες ενέργειες εναντίον, ας πούμε, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χατζηδάκη δεν είχε πάρει καμία θέση στο Twitter. Τότε είχε γίνει ανεκτή. Κατάλαβε, δηλαδή, άμα χτυπιέται ένας δεξιός, εμείς οι δημοκράτες κάνουμε μόκο. Άμα χτυπιέται ένας αριστερός εξυγχρονιστής, τότε σπέβδουν όλοι να τον υποστηρίξουν. Και είναι επίσης επικίνδυνη αυτή η θεωρία που αναπτύσσεται, ότι αυτές οι επιθέσεις εξετράφησαν από τα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία. Τότε να πούμε ότι και οι αντιμνημονιακές διαδηλώσεις που οργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε στο θάνατο των τριών Ελλήνων εργαζομένων στη Μαρφίνη. Εντάξει, δεν μπορούμε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πού οδηγούμεθα με μια τέτοια λογική, η οποία εκπορεύεται μάλιστα από τους προοδευτικούς. Είναι καθαρά φασιστική, μεσαιωνική και αντιστοιχεί στη θεωρία της συλλογικής ευθύνης του Χίτλερ. Μάλιστα. Πάντως, είχε ενδιαφέρον και ένα δημοσίευμα που είχαμε από την Τουρκία, από την γνωστή μας πλέον Χουριέτ. Η οποία, εντάξει, σε μια ημέρα που η Τουρκία εμφανίζεται υπόλογη για τα εγκλήματα που διετέλεσε απέναντι στον λαό των Ποντίων. Βλέπουμε και εδώ το δημοσίευμα. Έχει μία φωτογραφία από τη στιγμή της επίθεσης και αναφέρει πως ο Δήμαρχος είναι γνωστός για τις απόψεις του για τους Τούρκους και τον Κεμάλ, συνδέοντας το επεισόδιο με δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς ο Γιάννης Μπουτάρης, ότι είμαστε αδέλφια με τους Τούρκους, καθώς και στην πρόταση που είχε καταθέσει πριν εκλεγεί Δήμαρχος να ονομαστεί ο δρόμος στον οποίο βρίσκεται το σπίτι που γεννήθηκε ο Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, οδός Ατατούρκ. Έτσι, οπότε βλέπουμε μία σύνδεση με την Τουρκία.
τουρκική πλευρά με αυτό το δημοσίευμα που έσπευσε να απομονώσει το συγκεκριμένο γεγονός και να το χρησιμοποιήσει για ίδιον όφελος. Η Χουριέτ πρόσφατα εξαγοράστηκε από ένα μεγάλο επιχειρηματία, φίλο του Ερντογάν, όπως και όλος ο όμιλος. Το πρωτοσέλιδο λέει ότι ξυλοκοπήθηκε η φιλία, η ελληνοτουρκική φιλία. Ναι. Να λοιπόν αυτοί οι νεαροί που χτύπησαν τον κύριο Δήμαρχο, ότι έδωσαν λαβή στους Τούρκους με πρωτοσέλιδο να υπερασπίζονται την ελληνοτουρκική φιλία. Είμαστε υπέρ της ελληνοτουρκικής φιλίας. Και εγώ ξέρω από την πατρίδα μου τη Χίο ότι έχουμε συχνές, σχεδόν καθημερινές τα καλοκαίρια, τουριστικές επισκέψεις Ελλήνων από τη Χίο στο Τσεσμέ και στη Σμύρνη. Και έχουμε και αντίστοιχες επισκέψεις Τούρκων στην Χίο και στα ωραία χωριά και στα Οθωμανικά μνημεία, τα οποία διατηρούμε ως πολιτισμένο κράτος. Να θυμίσω ότι 50.000 είναι οι κάτοικοι της Χίου, 80.000 πέρσι ήταν οι Τούρκοι τουρίστες. Άλλο αυτό όμως, και άλλο να δείξουμε ανοχή στις επιθετικές πτυχές της τουρκικής πολιτικής, η οποία εκφράζεται, αυτή η επιθετική πολιτική, από το πολιτικό και στρατιωτικό κατεστημένο. Έτσι, έτσι είναι, κύριε Μαρδά, και μάλιστα έχουμε πολλές φορές και από εδώ ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον λαό της Τουρκίας. Αντίθετα, όπως και εσείς μόλις είπατε, έχουμε θέμα σε ό,τι αφορά τις προκλητικές δηλώσεις που έρχονται από τους Τούρκους αξιωματούχους κατά καιρούς. Και έχουμε και μια τελευταία δήλωση από τον κύριο Ακάρ, ο οποίος είπε πολλά. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας, ο στρατηγός Χουλισί Ακάρ, επισκέφθηκε Κυριακή πρωί τη φρεγάτα Κιοζάντεπε, αν το λέω σωστά, μετά το τέλος μιας μεγάλης στρατιωτικής άσκησης με τίτλο «Λευκή καταιγίδα», η οποία συνέπεισε με μια άσκηση έρευνας και διάσωσης με τίτλο «Θαλάσσιος Λέων». Τι είπε λοιπόν, γιατί ανάτρεξα στις αυθεντικές του δηλώσεις. Είπε ότι εκτός από το Αφρίν, εκτός από το Αφρίν, θα εκτελέσουμε χωρίς δισταγμό το καθήκον μας σε Αιγαίο και Μεσόγειο. Εκτός από το Αφρίν, τι έγινε στο Αφρίν, έγινε στρατιωτική εισβολή και κατοχή της Τουρκίας στην κουρδική αυτή πόλη και περιοχή, η οποία κατά τον Ερντογάν είναι προπύργιο στήριξης του τρομοκρατικού ή επαναστατικού ΠΚΚ. Τι σημαίνει τώρα αυτή η δήλωση του Ακάρ ότι θα κάνουμε το καθήκον μας στο Αιγαίο? Και μάλιστα ολοκλήρωσε τη φράση του, την απειλή του, λέγοντας: «Εμείς όταν ερχόμαστε στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε». Έκανα μία κατάταξη, μία αξιολόγηση τι σημαίνει πρακτικά αυτή η απειλή. Σημαίνει ότι η Ελλάδα θα έχει, κατά την απέτηση της Τουρκίας, μειωμένη κυριαρχία στα Ήμια, αδιευκρίνιστη κυριαρχία στους μικρούς ανθρωποφάγους, μη διενέργεια τελικών γεωτρήσεων στην Κύπρο, μία άσκηση πλήρους δικαιοδοσίας στην έρευνα και στη διάσωση στο Αιγαίο, μία επέκταση των χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 μίλια, μία διενέργεια επιστημονικών ερευνών στο Αιγαίο χωρίς άδεια της Τουρκίας, μία αποκλειστική δικαιοδοσία στο Φύρο Αθηνών, δηλαδή στον αέρα όλου του Αιγαίου, μία αποκλειστική έκδοση ναύτεξ, ναυτικών αναγγελιών για τον πλούτο πλοίων στο Αιγαίο, μία κυριαρχία μας μεταξύ των 6 και 10 μιλίων στον αέρα και τέλος. Δέκα είναι, δεκάλογος επεκτατικότητας, μία ανακήρυξη της ΑΟΣ, της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Ο ΑΚΑΡ δηλαδή, το στρατιωτικό φερέφωνο του Ερντογάν, θέλει μια Ελλάδα, μη Ελλάδα στο Αιγαίο, μια Ελλάδα μειωμένης κυριαρχίας. Θέλω να θυμίσω ότι το Αιγαίο δεν είναι όλο δικό μας. Υπάρχουν διεθνή ύδατα, διεθνή περάσματα και εκεί η Τουρκία δικαιούται να κάνει και στρατιωτικές ασκήσεις. Όταν όμως μέσα σε ένα χρόνο έχει κάνει άσκηση μέρα παραμέρα, τότε το πράγμα δεν είναι απλώς άσκηση δικαιωμάτων και της ίδιας στο Αιγαίο. Είναι καταχρηστική άσκηση δικαιωμάτων με στόχο να σταματήσει η προαιώνια παρουσία και η νομική δεσμευτική παρουσία της Ελλάδας στον εναέριο χώρο και στα χωρικά της ύδατα και στο δικαίωμα έρευνας και διάσωσης. Υπήρχε μια άσκηση πρόσφατα που έγινε λοιπόν, για την οποία θα ήθελα να μιλήσω. Αν έχουμε τον χάρτη με τη Χίο και βορείως αυτή την περιοχή, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, το είπαμε την περασμένη Δευτέρα εδώ και βγήκαμε μέσα. Σε αυτή λοιπόν την περίκλειστη περιοχή έγινε άσκηση έρευνας και διάσωσης από την Τουρκία, ενώ αυτή η περιοχή, γιατί είναι σχεδόν στο κέντρο του Αιγαίου, είναι βορείως και δυτικός της Χίου, αυτή η περιοχή ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία. Η Ελλάδα δηλαδή, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, έχει δικαίωμα να διασώζει στον αέρα και στη θάλασσα ναυαγούς από αεροπορικά ή ναυτικά ατυχήματα.
Εδώ λοιπόν τι έγινε. Έγινε μία έρευνα και διάσωση 250 προσφύγων μεταναστών Μαϊμού, στην οποία διάσωση συμμετείχαν πλοία από την Τουρκία με συμμετοχή πλοίου του τουρκικού παράνομου κρατηδίου, του ψευδοκράτους, όπως λέγαμε παλιά, του Ντεκτάς, του παράνομου κράτους της, της Βόρειας Κύπρου. Στη διάσωση αυτών των παράνομων μεταναστών Μαϊμού πήραν μέρος λοιπόν δυνάμεις από τον τουρκικό στρατό, τον ναυτικό, την αεροπορία, την ακτοφυλακή και το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων. Η εντολή ποια ήταν προς όλα τα διαπλέοντα πλοία? Να μην δέχονται πληροφόρηση για την ασφάλεια της διαδρομής από την Ελλάδα, δηλαδή από το κέντρο επιχειρήσεων στον Πειραιά, αλλά από το κέντρο ναυτιλιακών επιχειρήσεων στη Σμύρνη. Δηλαδή με το έτσι θέλω απευθύνθηκαν σε όλα τα πλοία που έπλεαν ή στα ελληνικά χωρικά ύδατα ή στα διεθνή ύδατα και είπαν όχι, η αρμοδιότητα δεν ανήκει στην Ελλάδα, ανήκει στην Τουρκία. Μάλιστα. Πάντως πρέπει να κρατήσουμε αυτό, ότι πλέον ενώ υπάρχει, έχει το δικαίωμα σε κάποιες περιπτώσεις η Τουρκία να προχωρήσει έρευνες, αυτό πλέον έχει γίνει καθημερινότητα, κύριε Μαρδά, όπως καταλαβαίνουμε. Και πρέπει κάπως και εμείς να το διαχειριστούμε. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Καταρχήν θα ήθελα να δείξουμε και τον επόμενο χάρτη. Ναι, πάμε και στον επόμενο χάρτη. Που είναι το Αιγαίο με τα πλοία πλοίων. Προσέξτε εδώ. Εδώ είναι τα πλοία που διαπλέουν το Αιγαίο πριν από λίγα λεπτά. Βλέπετε μια διαδρομή που ξεκινάει με πλοία από την νότιο Πελοπόννησο ή δυτικό της Κρήτης και τα πλοία αυτά ανεβαίνουν προς βοράν για να πάνε να περάσουν τα στενά των Δαρδανελίων και να μπουν στη Μαύρη Θάλασσα. Πρόκειται για ένα σπουδαίο στρατηγικό πέρασμα. Επίσης υπάρχει μια άλλη γραμμή η οποία ξεκινάει από την Ανατολική Μεσόγειο εκεί κοντά που είναι η Κύπρος. Εμείς και κοιτάμε, κύριε Μαρδά, σε χρώμα. Εμείς θέλετε όλα τα κοιτάμε. Και αυτή η γραμμή λοιπόν ανεβαίνει εκεί στοιχείο και πάει πάλι προς τα Δαρδανέλια. Ναι. Κάθε μέρα το Αιγαίο το διαπλέουν πάνω από 100 πλοία. Εμπορικά, φορτηγά, εφοδιασμού, ρημουλκά, πλοία μεταφοράς υγρού φορτίου, στερεού φορτίου και βεβαίως πολεμικά πλοία της Ελλάδας, της Τουρκίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, αλλά και άλλων παράκτιων κρατών της Μαύρης Θάλασσας. Σε όλο το Αιγαίο κάθε χρόνο διαπλέουν πάνω από 50.000 πλοία. Καταλαβαίνει κανείς βλέποντας αυτό το χάρτη τι σημασία έχει το Αιγαίο και πώς εμείς de facto έχουμε χάσει τη δικαιοδοσία μας στον έλεγχο και του αέρα και της θάλασσας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαρδά, θα πρέπει να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Νομίζω ήταν κατατοπιστικότατη η ανάλυσή σας, αλλά δεν θέλω να σταματήσουμε εδώ. Θέλω να μας κάνετε και ένα σχόλιο για το Σκοπιανό, διότι... Ωραία. Έχουμε χρόνο μετά ή τώρα? Θα έχουμε χρόνο μετά. Ωραία. Κύριε Μαρδά, διότι έπεσε στο τραπέζι και η ονομασία Μακεδονία του Ήλιντεν, να δούμε τι συμβολίζει αυτό. Θέλω να πω ένα υπέρ και ένα κατά αυτή τη ονομασία. Ωραία. Λοιπόν, αυτό θα πούμε στη συνέχεια. Μία σύντομη διακοπή, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε. Πάμε να δούμε τι έγινε σε ό,τι αφορά η Μακεδονία του Ήλιντεν. Μία πρόταση που ήρθε από την άλλη πλευρά. Βεβαίως, άμεσα είδαμε την αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ασκούν μία δρυμία κριτική και να έχουν αντιδράσεις για την πρόταση αυτή. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο έκανε και την κυβέρνηση να λάβει αποστάσεις με μία ανακοίνωση που εξέδωσε στη συνέχεια. Ωστόσο, ό,τι και να έγινε, θέλω να μας πείτε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, Ήλιντεν είναι η μέρα του προφήτη Ηλία. Το 1903 έγινε μία εξέγερση στην περιοχή αυτή. Την μέρα του προφήτη Ηλία στην εξέγερση συμμετείχαν Σλάβοι, Σλαβομακεδόνες, Αλβανομακεδόνες, Μακεδόνες, Έλληνος-Σλαβομακεδόνες, Βούλγαροι-Μακεδόνες. Έτσι, και υπάρχει μια εθνοπτική πολυπολιτιστική ιδιομορφία, προαιωνίως. Γιατί για κάποιους από κάποιους χαρακτηρίστηκε ως επιτομή του αλυτρωτισμού, κύριε Μαρδά? Αυτό είναι αλήθεια. Η εξέγερση αυτή ήταν εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία επιτέθηκε, διήρκησε αυτή η εξέλιξη μόνο λίγες μέρες
Έγιναν μεγάλες σφαγές ακόμα και στο ελληνικό νυμφαίο. Ναι. Και από τότε λοιπόν είναι σαν μια εθνική εορτή των Σλάβο-Μακεδόνων, των Μακεδόνων-Μακεδόνων, Βούλγαρο-Μακεδόνων, Άλβανο-Μακεδόνων, Ελληνο-Μακεδόνων. Ναι. Γιατί έτσι λέγονται αυτοί. Τώρα γιατί μέσα στην πορεία των αιώνων μια γεωγραφική περιοχή με τον ιστορικό θρύλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για τον οποίο δεν έχω καμιά ιδιαίτερη υπόλοιψη και θαυμασμό για ένα στρατηλάτη σφαγέα, έτσι, παρά την πολιτιστική του διάσταση, γιατί όμως αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται ότι είναι Μακεδόνες και συνεχιστές της αρχαίας κληρονομιάς, αυτό είναι ένα θέμα ιστορικό και ψυχολογικό. Μάλιστα. Από τότε λοιπόν γιορτάζεται αυτή η εξέγερση. Σαν να λέμε δηλαδή αυτό το κράτος να ονομαστεί ηλιακή, ξέρω εγώ, του προφητηλία δηλαδή, Μακεδονία. Mm-hmm. Δημοκρατία της Μακεδονίας του Ήλιντεν, της εξέγερσης του Ήλιντεν. Έχει ένα θετικό για μας αυτή η ονομασία, γιατί έχει αποκοπεί αυτή η ονομασία από την αρχαία ελληνική κληρονομιά, την οποία σφετερίζονται προκλητικά, ανιστόρητα και ανόητα οι Σκοπιανοί. Είναι όμως η επιτομή της αλυτρωτικής διάστασης, γιατί στην εξέγερση αυτή την ημέρα του προφητηλία του Ήλιντεν μπήκε το όραμα για μια ενιαία αυτόνομη Μακεδονία. Mm-hmm. Στην αρχή έπρεπε, κατά την άποψή τους, η Μακεδονία αυτή η περιοχή να είναι Βουλγαρο-Μακεδονία. Μετά υπήρχε μια άλλη τάση αυτόνομης Μακεδονίας, η οποία όμως Μακεδονία εκτινόταν μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Και υπάρχουν οι χάρτες οι οποίοι κυκλοφορούν ακόμα και τώρα και διδάσκονται στα σχολεία του κράτους αυτού της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Πρώτο θετικό λοιπόν, αποκοπή, ένα θετικό αποκοπή από την αρχαία ελληνική κληρονομιά. Αρνητικό όμως το ότι συνιστά θεμελίωση του αλυτρωτισμού που φτάνει μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Τι πρέπει να κάνει η ελληνική πλευρά? Εμείς πρέπει να εξασφαλίσουμε μια δήλωση από τους Σκοπιανούς ότι δεν έχουν βλέψει σε ελληνικά εδάφη. Εάν αυτό το δηλώσουν στο σύνταγμά τους, το οποίο όμως πρέπει να αλλάξει και την πλειοψηφία δεν την έχει τώρα ο ΖΑΕΦ, γιατί το μακεδονικό αυτό κόμμα, το εθνικιστικό, είπε ότι δεν συμφωνεί με αυτή την ονομασία. Το κόμμα του ΒΜΡΟ. Αν όμως εμείς εξασφαλίσουμε με την πίεση των Αμερικανών, αν τους πιέσουν και πώς θα τους πιέσουν, τότε είναι μια ονομασία που μπορεί να συζητηθεί. Πάντως, ο κύριος Τσίπρας είχε μια επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Μάικ Πέινς, αλλά οι Αμερικανοί φαίνεται ότι σαν να βοηθούν κάπως, σαν να στηρίζουν κάπως τα Σκόπια. Λέσε, εμείς έχουμε κάνει χρόνια το λάθος να μην πατάμε πόδι όταν είναι σε εξέλιξη ένα μεγάλο εθνικό θέμα. Αυτό που κάνουμε τώρα με το Αιγαίο. Γίνεται χαμός στο Αιγαίο. Υπάρχει τέτοια προκλητικότητα, τέτοια αφθάδια της Τουρκίας, τέτοια επεκτατικότητα και εμείς αρκούμεθα σε κάποιες συζητήσεις, κυρίως όμως βέβαια για το γάμο του Κάρολου ή του, πώς το λένε, τον πρίγκιπα, του γιου του Καρόλου. του Χάρη. Του Χάρη, λοιπόν. Χάρη. Λοιπόν. Και γίνεται χαμός στο Αιγαίο. Τώρα, γιατί οι Αμερικανοί δεν πιέζουν απολύτως τα Σκόπια για να κάνουν το δικό μας χατήρι που είμαστε τόσα χρόνια στο ΝΑΤΟ και φιλοδυτική χώρα? Διότι οι Σκοπιανοί έχουν κατακτήσει χρόνια όλα τα πανεπιστήμια και όλες τις έδρες με την προπαγάνδα τους. Και γιατί 25 χιλιόμετρα από τα σύνορα των Σκοπίων είναι μια μεγάλη αμερικανική βάση στο κοσμοπέδιο που λέγεται Bone Steel, προς τιμήν ενός ήρωα αξιωματικού του Βιετνάμ, και εκεί μπορούν να συγκεντρωθούν 25.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Μάλιστα. Γι' αυτό και ο αντιπρόεδρος Πένς πήρε προχθές τον κύριο Τσίπρα, γιατί είναι τώρα το καλό παιδί των Αμερικανών ο κύριος Τσίπρας, ο παλιός αντιμπεριαλιστής, και του είπε συγχαρητήρια για την ηγετικότητα με την οποία διαχειρίζεται το ζήτημα των Σκοπίων. Πάντως, ελπίζω να μην χρειαστεί να παρέμβει ο κύριος Πένς με τον ίδιο τρόπο για το θέμα του Αιγαίου. Λοιπόν, συνεχίζονται και διαπραγματεύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βρίσκεται ήδη και ο κύριος Κοτζιάς να δούμε τι νεότερα θα έχουμε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μαρδά. Καλή συνέχεια.